τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες των τοπικών ομάδων που είχαν μια πολύ καλή χρονιά με επιτυχίες, ευχαρίστησε ο Δήμος Περάματος σε μια γιορτή που παρέθεσε το βράδυ της Πέμπτης. Ο Δήμος Περάματος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος από την πορεία των ομάδων του και κυρίως των δύο μεγαλύτερων, της Δόξας Κρανούλας και του Περάματος, που κατάφεραν την άνοδο στις επόμενες κατηγορίες. Όμως μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρωτάθλημα της τρίτης αεραστεχνικής κατηγορίας έκανε η ομάδα της Αγίας Μαρίνας που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις τοπικές ομάδες, Αμφιθέα, Κρία, Περίβλεπτος και Μάζια, είχαν εξίσου καλή πορεία. Ο Δήμαρχος Περάματος, Μιχάλης Κασής, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν, ενώ αναφέρθηκε στο θέμα των υποδομών, δεσμευόμενος ότι θα γίνουν παρεμβάσεις για την αναβάθμισή τους. Βέβαια, στις υποδομές πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Κάναμε κάποια πράγματα, όπως και στο γήπεδο της Κρανούλας που έχει νέες απαιτήσεις, και στο γήπεδο του Περάματος, και ειδικότερα το 5x5 του Περάματος πρέπει να το ολοκληρώσουμε και θα κάνουμε μια προσπάθεια να το φτιάξουμε φέτος, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε περιόδους που ο καιρός δεν είναι καλός για να μην επιβαρύνονται και τα άλλα γήπεδα. Αυτά τα κάναμε, αγαπητοί αθλητές, που είστε και αρκετοί συνδημότες, και τα άλλα παιδιά που συμμετέχουν από τις άλλες περιοχές, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Και ήταν μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια πίσω. Και είμαι υποχρεωμένος να το τονίσω και να το πω αυτό, όπως προς όλες τις κατευθύνσεις. Βοήθησε και η παρουσία του Γιώργου του Λαδιά και την πρώτη τετραετία που ήταν ως αντιδήμαρχος τότε στην Δημοτική Αρχή, αλλά και η παρουσία η δικιά μου και η συνεργασία που είχαμε, γιατί όλες οι αποφάσεις ήταν σχεδόν ομόφωνες στο επίπεδο που αφορούσε το ποδόσφαιρο, και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες στο Δήμο μας. Είναι σημαντικό.